Πριν πω οτιδήποτε, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην τομεακή οργάνωση του ΚΚΕ στην Καβάλα, στους συναγωνιστές και στις συναγωνίστριες που από την πρώτη στιγμή αυτού του αγώνα, από τις αρχές Αυγούστου του 2021, είναι δίπλα μας, είναι μαζί μας, να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε κάθε τι αποφάσιζε το σωματείο μας, να μας στηρίξει είτε με την παρουσία του στον κόσμο των δυνάμεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Καβάλα, να μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε το κάθε τι, και οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που βρίσκεστε πάντα μαζί μας. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας αναλύσω λίγο το κομμάτι του πολέμου που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο. Ίσως είναι πράγματα που τα έχετε ξανακούσει, αλλά μου δίνει την ευκαιρία μιας και εδώ βρίσκεται ο κύριος Παπαδόπουλος. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει αρκετές πτυχές αυτού του αγώνα, αλλά επειδή πλέον η σημερινή συνάντηση και εκδήλωση έχει να κάνει με κατά πόσο είναι ένα σχέδιο συγκεκριμένο προς μια κατεύθυνση η οποία πλέον θα γίνει καθημερινότητα όλων στις ζωές μας, στο πώς δηλαδή είτε είναι βαριά βιομηχανία, είτε είναι ένας εργάτης μόνος του σε ένα μαγαζί, θα δέχεται τις επιταγές που έχουν αποφασίσει κάποιοι για αυτόν, και το πώς πάει να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο με συμμάχους τη σημερινή κυβέρνηση, τους εργοδότες μας, είτε είναι μεγάλοι είτε μικρότεροι, σε όλους τους κλάδους και δυστυχώς και την ενέργεια. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η δική μας περίπτωση είναι μοναδική στην Ελλάδα. Είμαστε το μοναδικό εργοστάσιο εξόρυξης υδρογοναθράκων, κάτι που όλα αυτά τα χρόνια το παρουσιάζαμε σαν ένα γαλόνι. Αυτή η ιδιαιτερότητα που είχαμε εμείς να είμαστε οι μοναδικοί είτε στις τεχνικές εξειδικεύσεις που έχουμε, είτε στους νόμους που ισχύει και λειτουργεί η δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είμαστε το μοναδικό εργοστάσιο που διαχειρίζεται εθνικό πλούτο στη χώρα μας. Λειτουργούμε με ένα συγκεκριμένο νόμο μετά από την επαναλειτουργία, τον 27/79/99, ο οποίος τι έχει κάνει. Έχει πάρει τον εθνικό πλούτο και τον έχει δώσει με ανάθεση σε μια εταιρεία να επιχειρεί σεβόμενη την τοπική και την εθνική οικονομία, εκοφελία της τοπικής και εθνικής οικονομίας, για να διατηρήσει το τεχνικό και έμπειρο προσωπικό που θυμίζω το 98-99, όταν είχε κλείσει το εργοστάσιο και η δραστηριότητα, υπήρχε και αποφάσισε τότε το κράτος να το αξιοποιήσει. Τότε θυμίζω ότι η επιχειρηματολογία που έκλεινε το εργοστάσιο ήταν ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο. Το ότι δεν είναι συμφέρον η δραστηριότητα, άρα οι εργοδότες τότε, η καναδική κοινοπραξία, αποφάσισε να αποχωρήσει γιατί δεν σύμφερε η δραστηριότητα. Τι λέγανε οι εργάτες τότε? Ότι σαφώς και υπάρχει πετρέλαιο, σαφώς και είναι συμφέρουσα η δραστηριότητα, και προτάσαν τους εαυτούς τους με όποιες θυσίες χρειαζόταν για να μπορέσουν να αποδείξουν τα δικά τους επιχειρήματα. Από το 2000 που επαναλειτουργήσαν οι εγκαταστάσεις μέχρι σήμερα, είναι τα τρίτα αφεντικά που αλλάζουμε, που έχουμε, ακόμη δεν τα αλλάξαμε τα τρίτα, και χρειάζεται καθημερινά να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε λέφαντες, ότι όταν η δραστηριότητα και η επιχειρηματικότητα μείνει σε συγκεκριμένες αξίες, υπερασπιζόμενη και σεβόμενη όλες τις πλευρές, είτε αυτό λέγεται δημόσιο, γιατί είναι δικές του οι εγκαταστάσεις και τα κοιτάσματα που διαχειριζόμαστε, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι, γιατί αυτό είναι το εξεργεμένο προσωπικό και έμπειρο, που καθημερινά με θυσίες σε ένα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο περιβάλλον δίνει τα ευχέγγυα στην εταιρεία να αυξάνει τις επιδόσεις της και την κερδοφορία της στα επέκταση. Και είναι η τρίτη φορά που χρειάζεται να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, αλλά κυρίως το μεροκάματό μας. Χωρίς να θέλω να αναλύσω στοιχεία του πολέμου, τα γνωρίζετε όλοι το τι έγινε. Η εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει σε απολύσεις, να στοχοποιεί και να ποινικοποιεί κάθε συνδικαλιστική μας
δράση και δραστηριότητα, απέλυσε τους ανθρώπους που με εντολή εργοδηγών ανοίξαν τις βάνες για να μην ανατιναχτούμε, απέλυσε τους γενικούς διευθυντές που δεν θέλανε να υλοποιήσουν τις παράλογες και παράνομες δικές τους επιλογές, έφτασε στο σημείο να σχεδιάσει με την εταιρεία την επέμβαση της αστυνομίας στις 21 Δεκεμβρίου. Από εκείνη την περίοδο το ΔΣ του Σωματείου με 6 μηνύσεις και όλοι οι συνάδελφοι, 178 συνάδελφοι που βρέθηκαν μέσα στον πύργο εκείνη την ημέρα, βρίσκονται εκείνοι με μία μήνυση που η ίδια εταιρεία κατέθεσε και ξεκίνησε την ποινικοποίηση του αγώνα μας. Το επόμενο διάστημα, ενώ η εταιρεία πίστευε ότι θα βρει μέσα εκεί μόνο 30 συναδέλφους, δίθεν το σκληρό πυρήνα του Σωματείου, ενώ βόλευε στο σχέδιό της να στοχοποιήσει αυτόν τον κόσμο και να τον ποινικοποιήσει ώστε να απολύσει τα 30 άτομα αυτά, να απολύσει το Σωματείο και από την επόμενη μέρα να λέει: ελάτε εδώ, εργαζόμενοι μου, και με ποιον είσαι με το Σωματείο, να η απόλυση σου φύγε, είσαι με την εταιρεία, κάθισε και θα τα βρούμε εμείς, θα σου πω ότι όρους θα έχεις. Είδε ότι το μέγεθος της εισπύρωσης των εργαζομένων ήταν σε ποσοστά πάνω από 97-98%. Άλλαξε τα σχέδιά της, άρχισε με ανακοινώσεις να μας καλεί, άρχισε τους ίδιους ανθρώπους που χαρακτήρισε και μίλησε εγκληματίες να μας καλεί με επιστολές να γυρίσουμε πίσω και μέχρι σήμερα, γιατί από πρώτη-πρώτη γνώριζε ότι περάσαμε σε επίσκεψη εργασίας, μέχρι η εταιρεία να συμμορφωθεί σε θέματα ασφάλειας, να δεχθεί τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας, εκπαίδευσης, αντικατάστασης και λειτουργίας του εργοστασίου, έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο τρομοκρατίας που όλο αυτό το διάστημα βάλλονται οι εργαζόμενοι στα σπίτια τους, τάζοντάς τους τις θέσεις, απειλώντας τους όπου δεν πιάνει τόπο το τάξιμο, τρομοκρατώντας τους ότι οι υποχρεώσεις τους σε λίγο καιρό θα μπορούν να τις εξασφαλίσουν οι εργαζόμενοι μέσω από το μισθό τους, απειλώντας τους ότι θα χάσουν τις δουλειές τους, ότι θα φέρει στην αρχή έλεγε ξένους αντικαταστάτες. Τώρα γιατί βλέπει ότι αντιδράει η κοινωνία, ότι θα φέρει συμπολίτες μας από την καβάλα για να μας αντικαταστήσει. Μα όλα σε αυτά καταλήγουν σε ένα παρανομαστή. Αυτά τα επιχειρήματα της εταιρείας, ειδικά στους συναδέλφους μας, αλλά και στο μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης, καταλήγουν στο ότι αυτό το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που αυτή τη στιγμή σε ποσοστό 95% βρίσκεται σε επίσκεψη και απαιτεί να διευθετηθούν τα θέματα ασφαλείας, να πάρθουν πίσω οι απολύσεις και να καθίσει η εταιρεία να συζητήσει για την ανανέωση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχουμε, δεν μπορούν να αντικατασταθούν από κανέναν. Προκαλούμε την εταιρεία να προσλάβει όσα άτομα θέλει. Το εργοστάσιο θα παραμένει κλειστό. Η παραγωγή θα μένει σταματημένη. Και μπορεί η κυβέρνηση να δίνει χρόνο στην εταιρεία μας να εκβιάζει με αυτόν τον τρόπο τους εργαζόμενους και τα μέλη του σωματείου μας, αλλά το εργοστάσιο θα είναι κλειστό. Σύστημα τρομοκρατίας, βοηθώντας και η αστυνομία, βοηθώντας και τα υπουργεία, να δίνουν χρόνο μέσα επιχειρήματα στην εταιρεία. Αλλά αποδείχθηκε πλέον ότι και στο τέταρτο τηλεσίγραφο που μας έδωσε η εταιρεία για την Τρίτη, ότι ένας είναι ο δρόμος της. Ή θα μας απολύσει όλους για να φέρει τους αντικαταστάτες που επικαλείται ότι έχει, αλλά θα πρέπει να αποδεχθεί ότι δεν θα βγάζει στα γόνατα τρέλαιο. Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι θα παίζει με την ασφάλεια της περιοχής, γιατί οι εγκαταστάσεις είναι γεμάτες με υγρούς υδρογονάνθρακες και από τεχνικές ελλείψεις γνώσεων και κινήσεις που έχουν κάνει τα στελέχη που έχει αυτή τη στιγμή να τις φυλάνε σήμερα, έχει χαθεί όλο το αέριο στην ατμόσφαιρα και τα αέρια που βγαίνουν αυτή τη στιγμή φεύγουν άκαυστα στο περιβάλλον και ο κίνδυνος μιας αύξησης από διαρροές πυραβιών της πίεσης εγκυμονή στο να φύγουν και υγρά στο φλερ και να χυθούν και αυτά στην ατμόσφαιρα ή στη θάλασσα άκαυστα, ξέρει ότι θα πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Ή να έρθει σε πλήρη σύγκρουση με απολύσεις και εκεί, κύριε Παπαδόπουλε, να σας δείξει και εσάς και όλα τα κόμματα που σας ενημέρωνε ότι όλα αυτά τα κάνει γιατί έχει στόχο την υγιή επιχειρηματικότητα και να σας βοηθήσει να λέτε ότι πλέον η ενέργεια θα είναι πράσινη στην Ελλάδα.
ότι θα γίνει αυτός ο πόλεμος με έκπτωση στην ασφάλεια, θα σας αποδείξει και σας θα χάσει κάθε επιχείρημα σε όλους σας και θα, τελειώντας, θέλω να πω ότι θέλει να αποδείξει ότι η απόφαση υπάρχει. Ο οργανωμένος εργάτης, ο εργάτης που έχει, που είναι συσπηρωμένος γύρω από σωματεία, που δεν φοβάται όταν του κουνάει το δάχτυλο το αφεντικό του, που βασίζεται στα χέρια του, στις γνώσεις του, στην εμπειρία του, στον συνάδελφό του, στην αλληλεγγύη του, δεν τρομοκρατείται και δεν απειλείται, θα πρέπει και η άλλη πλευρά να δείξει ότι δεν το μετράει αυτό και θα πρέπει να αφήσει εσύ σε πλήρη σύγκρουση. Γι' αυτό εγώ κλείνοντας θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι στόχος του δικού μας σωματείου, αλλά και πολλών άλλων σωματείων στην Ελλάδα που βάλλονται, μιας και οι ορέξεις των εργοδοτών να υλοποιήσουν τον νόμο Χατζηδάκη είναι μεγάλες και πολλές. Είναι αφού ενημερώσαμε, κινητοποιηθήκαμε στην πόλη, αφού συντονιστήκαμε με πάρα πολλά σωματεία, με φορείς πολιτιστικούς, αθλητικούς του νομού, τον γύρο νομό. Αυτός ο αγώνας θα ανέβει ένα σκαλί. Συντονιζόμαστε και θα υλοποιήσουμε δράσεις σε πανελλήνιο επίπεδο και από τώρα σας καλώ και εσάς σε ό,τι προγραμματιστεί όταν θα οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες, θα πραγματοποιηθεί ένα πανελλήνιο συλλαλητήριο με σημαίες στα τέσσερα σωματεία που ήδη έχει ξεκινήσει ο νόμος Χατζηδάκη και είναι αυτά της ΛΑΡΚΟ, της ΚΟΣΚΟ, των πετρελαίων και των λιβασμάτων, σε συντονισμό και με άλλα σωματεία που βάλλονται ώστε να έρθουν και αυτοί και να ενώνουμε τις φωνές μας σε πανελλήνιο επίπεδο για να δείξουμε ότι έναν δρόμο μας αφήσανε τα συμφέροντα και οι άνθρωποι που έχουν όλα τα όπλα μαζί τους. Τη συνεννόηση, τη συσπήρωση και του μαζικού αγώνα που οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουμε στις ορέξεις αυτών των ανθρώπων. Άρα κλείνοντας, σας καλώ να συμπληρώνετε και σας πω κάλεσμα, γιατί κάθε ένας μόνος του είμαστε κάτι. Όλοι μαζί μπορούμε να τους τσακίσουμε.